Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Τετάρτη 13 Ιουνίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super Big. Ξεκινούμε το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις πληροφορίες για την επόμενη μέρα της συμφωνίας που φαίνεται ότι έχει κλειδώσει το όνομα Βόρεια Μακεδονία για το Σκοπιανό. Θα πάμε να δούμε τους συναδέλφους, τον Δημήτρη Χωρίτο και τον Γιώργο Καρβουνιάρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για να δούμε, να ξεκινήσω από σένα, Γιώργο, όλα τα τελευταία νέα που υπάρχουν. Αρχής γενομένης από. Καλά, έχει γίνει ένα σκάνδαλο. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Αντιπολίτευσης. Δηλαδή και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εξελίξεις έχουμε. Ακριβώς. Φαίνεται πάντως, και αυτή είναι η τελευταία πληροφορία, ότι ο Αλέξης Τσίπρας, με δεδομένη την πρόθεση της αντιπολίτευσης, εξωματικής αντιπολίτευσης, να καταθέσει πρόταση μορφής, φαίνεται να μετατρέπει τη συζήτηση που μάλλον θα γίνει την Παρασκευή μεθαύριο, σε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Για την Παρασκευή έχει ζητήσει να κάνει την ομιλία του, ζητώντας να εκθέσει στην εθνική αντιπροσωπεία όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για το Μακεδονικό. Όντως η Νέα Δημοκρατία έχει μέσω διαρροών κάνει γνωστό, γιατί επισήμως δεν έχει κατατεθεί, ότι θα γίνει πρόταση μορφής, και επίσης μέσω διαρροών από το Μέγαρο Μαξίμου έχουμε πληροφορηθεί ότι αν γίνει αυτό θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να μετατρέψει, όπως έχει δικαίωμα να το κάνει, την ψήφο δυσπιστίας σε ψήφο. Την πρόταση μορφής σε ψήφο εμπιστοσύνης. Ναι. Ψήφο δυσπιστίας. Λέω λοιπόν το εξής, ότι εκεί πέρα, ποιο είναι για ποιο λόγο ακριβώς θα γίνει αυτό. Όλο το ζήτημα έχει να κάνει με την κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ. Δηλαδή, οι ΑΝΕΛ θα καταψηφίσουν, το έχουν ήδη προαναγγείλει, ίσως και με διαρροές βέβαια. Ο Παπαχριστόπουλος βγήκε ήδη και είπε ότι είναι μια καλή συμφωνία, μάλλον θα διαγραφεί. Είναι και η κυρία Κουντουρά επίσης που το σκέφτεται, από όσο ξέρουμε. Λέω λοιπόν ότι γίνεται για τους ΑΝΕΛ. Δηλαδή, αν πάει ως ψήφος δυσπιστίας πρόταση μορφής για το Μακεδονικό, θα έχει πρόβλημα η κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ. Αν όμως ζητηθεί ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, γενικά ψήφος εμπιστοσύνης, τότε δεν έχουν κανένα πρόβλημα, γιατί το έχουν πει επίσης η κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ. Σου λέω για ποιο λόγο γίνεται, είναι μια μεσοβέλικη λύση. Λένε ότι εμείς δεν ψηφίζουμε για τη Μακεδονία, που είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, αλλά στηρίζουμε την κυβέρνηση που έφερε τη συμφωνία. Να πω το εξής, υπάρχει βέβαια, το θέμα δεν είναι τι γίνεται μόνο από εδώ, είναι τι γίνεται και από την άλλη πλευρά των συνόρων. Δηλαδή μπορεί να μην φτάσει ποτέ η συμφωνία σε συμφωνία υπογραφής, διότι από την άλλη πλευρά υπάρχει πρόβλημα. Ο πρόεδρος των Σκοπίων, ο κ. Ιβανόφ, ήδη έχει διαφωνήσει με τον πρωθυπουργό του. Η αντιπολίτευση έχει θέμα. Θα κάνει διάγγελμα αν δεν το έχει κάνει ήδη. Οπότε ίσως εκεί πέρα να μην φτάσουμε καν στη συμφωνία. Ο Δημήτρη, υπάρχει μια πολιτική ένταση που είναι, νομίζω, ήταν επόμενο ότι θα συμβεί εφόσον υπάρχει όρος Μακεδονία στην νέα ονομασία. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για χώρες των πάντων, ενώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι είναι και επιτυχία και ιστορική επιτυχία αυτό που πέτυχε. Δύο εντελώς διαφορετικές απόψεις και θέσεις. Τεχνητή, πιστεύω, είναι η πόλωση αυτή και βλέπουμε, αν το αναλύσουμε πολιτικά, τι συμβαίνει και στα δύο κόμματα, και στο κυβερνόν το ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, ποιες είναι εν κατακλείδη οι θέσεις τους σχετικά με το Σκοπιανό. Επιχειρούν ευκαιρίας δοθήσεις να διχάσουν τον ελληνικό λαό. Όπου πας απ' άκρου εις άκρον της χώρας, όλοι μιλάνε για το Μακεδονικό. Πριν πω στην ουσία, αυτό με λυπεί αφόρητα. 10 εκατομμύρια Έλληνες έβλεπαν από το 2011 και εντεύθεν να ξεπουλάει η χώρα μας τα λιμάνια, τους δρόμους, τα αεροδρόμια, τα φιλέτα, τους δημόσιους οργανισμούς, τα πάντα, και εν κατακλείδη και εμάς ως ανθρώπινες υπάρξεις, διότι είμαστε υπόδουλοι σε όλες τις πολυεθνικές για 200-400 ευρώ, μας αφρικανοποίησαν ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας σήμερα και δεν ξέρω ποιος θα είναι ο επόμενος, δεν κουνιέται φίλο και συζητάνε 10 εκατομμύρια Έλληνες αν η ταμπέλα. Αλλά η Μαρκίζα, δεν είναι η Μαρκίζα. Όχι, η Μακεδονία δεν είναι η Μαρκίζα. Θα το δούμε και αυτό. Ναι. Απλά λέω που έχει καταλήξει η συζήτηση. Ναι. Ο Μεν Τσίπρας έβγαζε λόγους και υποσχόταν στον ελληνικό λαό ότι δεν θα υπάρξει εφεξής αν κλείσει συμφωνία, δεν θα υπάρξουν αλυτρωτικού χαρακτήρα κινήσεις από την άλλη πλευρά. Μέγα ψέμα, ουδής μπορεί να το προβλέψει. Οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Η τάση αλυτρωτισμού ενυπάρχει σε όλο το μήκος και το πλάτος των γειτόνων. Ο δε
Μητσοτάκης μιλά για προδοσία, έχει βγει. Δεν είπε προδοσία, είπε μια κακή συμφωνία. Εντάξει. Η οποία απλεί τα συμφέροντα της χώρας. Βλέπουμε τους έχουν πει και άλλοι για προδοσία, αλλά τέλος πάντων τους παράγοντες της δεξιάς πώς κινούνται, προσπαθούν να πολλώσουν το κλίμα, έχουν βγει υπερ. Είναι ήδη πολλωμένο το κλίμα, ναι. Και νομίζω ότι αυτό το ανέμενε η κυβέρνηση. Θυμίζω ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις ποσοστό άνω τουλάχιστον του 68% είναι κατά οποιασδήποτε ονομασίας με τον όρο Μακεδονία. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ για να δούμε και τις πρώτες αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο και από τους εκπροσώπους της περιοχής και θα επιστρέψουμε. Βόρεια Μακεδονία, το όνομα της χώρας των Σκοπίων, μετά την συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, η οποία συμφωνία δέχθηκε πολλές κριτικές. Πώς σχολιάζουν όμως οι βουλευτές Αχαΐας την συμφωνία? Το πρόβλημά μας ήταν αυτή η συνεχή διεκδίκηση εκ μέρους τους της ιστορικότητας ενός χώρου που ανήκει στην Ελλάδα, και αυτό έχει τελειώσει. Αυτή δημιουργήθηκε ένα κράτος το οποίο είναι στα όρια αυτού που λέγαμε ευρύτερη Μακεδονία μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Ναι. Λοιπόν, και είχαν καταφέρει με το όνομα Μακεδονία σκέτο να μπουν σε 140 από τις 180 χώρες του ΟΗΕ. Αυτή τη στιγμή εμείς εδώ τους ξεχωρίζουμε και από την ιστορικότητα του χώρου, δεν μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε όμως από τη γεωγραφική θέση που ζουν σήμερα. Διευκρινίζοντας όμως με τον προσδιορισμό το γεωγραφικό ότι είναι κάτι το οποίο προσδιορίζεται γεωγραφικά και δεν έχει σχέση με την ελληνική Μακεδονία. Κοιτάξτε, αυτές οι αναλυσίες του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν φέρει τη χώρα με την πλάτη στον τοίχο πρέπει να σταματήσουν. Δεν είναι θέμα πιο γουστάριο Μητσοτάκης. Το θέμα είναι ότι αυτή η μυστική διαπραγμάτευση που δεν ξέρουμε το αποτέλεσμά της δεν πρέπει να επιτρέψουμε να δέσει τη χώρα χειροπόδαρα. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να καταλάβει ότι αυτού του τύπου η συμφωνία που μας φέρνει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μπουν στο ΝΑΤΟ, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά σταδιακά να δούμε τη λύση, καταλαβαίνετε ότι είναι το εθνικό όνειρο των Σκοπίων. Δεν πρέπει να εκχωρήσουμε αβασάνιστα οποιαδήποτε διπλή ονομασία στα Σκόπια αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, σας λέω, μπορεί διαβάζοντας τη συμφωνία, γιατί τη συμφωνία δεν την έχουμε δει μέχρι τώρα, ναι. Σε λίγο θα έρθει, να βρεθούν και πολλά άλλα αγκάθια, όπως επίσης η συνταγματική αναθεώρηση, εάν δεν ολοκληρωθεί μέσα στο χρόνο και προχωρήσουν οι διαδικασίες για την είσοδο στο ΝΑΤΟ, αυτή θα ολοκληρωθεί. Σε τίποτα από όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δώσει απάντηση. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν πρέπει να διχαστεί ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή. Και επίσης δεν πρέπει ο κύριος Τσίπρας, και είμαστε απέναντι σε αυτό, να χρησιμοποιήσει το Σκοπιανό, και όχι το Μακεδονικό, το Σκοπιανό για να δημιουργήσει προπέτασμα καπνού για τα μέτρα κάποιων δισεκατομμυρίων που θα ψηφίσει σήμερα και αύριο η Βουλή. Λοιπόν, να δούμε και πάλι τους συναδέλφους. Αυτές ήταν έτσι οι πρώτες αντιδράσεις από τους εκπροσώπους της περιοχής, βουλευτές των πιο μεγάλων σε δύναμη κομμάτων. Ακούσαμε Δημήτρη να μιλούν. Ξαναλέω ότι η πληροφόρηση είναι ότι όλα αυτά θα μεταφερθούν και στη Βουλή την Παρασκευή με την ψήφο εμπιστοσύνης που από ό,τι φαίνεται θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός μετατρέποντας συζήτηση την πρόταση μορφή σε ψήφιο εμπιστοσύνη. Πάντως, ήδη οι αντιδράσεις έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, όπως θα δούμε στα Καλάβρητα. Ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων και η Αλίας Αμβρόσιος ξαναχτύπησε για την καμπάνα. Εκεί θα χτυπούν πένθυμα στο εξής, για τις επόμενες ημέρες. Ένεκα της κίνησης της κυβέρνησης να αναγνωρίσει και να παραδώσει, όπως υποστηρίζει ο Μητροπολίτης, το όνομα Μακεδονία. Ο Μητροπολίτης, έχω την αίσθηση και το έχουμε πει πολλάκι από αυτό το βήμα. Όσο λιγότερο μιλάει τόσο καλύτερα για αυτόν στον απόϊχο της καριέρας του στην εκκλησία. Τώρα όλα αυτά ξέρουμε ότι είναι ομοφοβικός, καταδικά. Δεν παρατήθηκε σε λίγο. Ναι, σε λίγο. Όσο γρηγορότερα τόσο καλύτερα. Δεν το προσπερνάω. Δημήτρη, πριν πας στο άλλο, μόνο να κάνω ένα σχόλιο έτσι που μου έρχεται. Ότι μην τσαντίζεσαι, περίμενε. Μην τα βαχαφίγουμε από αυτό. Έχω την εντύπωση ότι οι κάτοικοι των Καλαβρίτων και της Αγιαλίας θα πρέπει να νομίζουν ότι όλο το χρόνο είναι μεγάλη εβδομάδα. Με κάθε ευκαιρία ο Αμβρόσιος βάζει και χτυπάει τις καμπάνες πένθυμα. Πάνε όμως ο δήμαρχος Αιγιάλιας
ήταν στο πλευρό του Αμβρόσιου όταν έβγαζε τους ομοφοβικούς λόγους. Και τότε βάλαγαν πάλι περίπου. Και πάρα πολλοί αξιωματούχοι της τοπικής κοινωνίας. Πάντως από την άλλη πρέπει να σας πω. Μαζί με τους Χρυσαυγίτες, γι' αυτό μιλώ βία. Από την άλλη πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος των πιστών Ελλήνων, του χριστεπώνυμου πλήθους όπως λένε και στην Εκκλησία. Ναι. Των ανθρώπων που πιστεύουν στην Εκκλησία και θεωρούν ότι θα πρέπει να έχει κάποιο ρόλο σε όλα αυτά που συμβαίνουν, ιδιαίτερα όταν τα θέματα είναι μείζωνα εθνικά, που από τη μία άκρη του Αμβρόσιου λένε ότι στην άλλη άκρη ο Αρχιεπίσκοπος κοιμάται. Σύμφωνοι ο Αρχιεπίσκοπος και καθόλου, δεν μιλάει στα μεγάλα ζητήματα όπως είναι το μακεδονικό. Πάρα πολύ. Να λέμε τη μία άκρη, να λέμε για την άλλη. Πάρα πολλοί επιθυμούν να ασκεί πολιτική ο επίσκοπος. Όχι να ασκεί πολιτική, να παίρνει. Καλό θα κάνει να ασχολείται με την Εκκλησία και με τα. Της Εκκλησίας. Λοιπόν, αυτά με τον Αμβρόσιο και το πένθυμο. Οι πολιτικοί παράγοντες εδώ τους είδαμε, έτσι. Είναι σαφές μήνυμα εξέπεμπε ο καθής εξ αυτών. Παπαθεοδόρου, ναι μεν αλλά. Δηλαδή ότι κλείνω μεν το μάτι στον Τσίπρα, στη θέση της κυβέρνησης, αλλά να το δούμε γιατί υπάρχουν αγκάθια. Ο δε Κατσανιώτης. Νομίζω ότι έχει περισσότερο ο κύριος Παπαθεοδόρου μας προσανατόλισε ότι το κίνημα αλλαγής, ναι, όπως λένε και οι πληροφορίες, θα δυσκολευτεί να ψηφίσει συμφωνία. Δεν ξέρει πού πάντα και πού πηγαίνει. Υπάρχει μια δικοκτονία. Ναι. Άλλα λέει ο Θοδωράκης, άλλα η Φόφη. Ο Δε Κατσανιώτης της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής, παραδόξως, αυτό το παιδί ήταν ήπιον τόνων. Εν πάση περιπτώσει τον θεωρούσαν, λογίζονταν ως κεντρός. Τώρα βλέπω. Όχι, δεν είναι κεντρός. Είναι από τους στενότερους συνεργάτες και βουλευτές επιρροής του Αντώνη Σαμαρά. Σύμφωνοι, αλλά. Βγήκε μέχρι πρότινος, και κατακεράβνωσε τη συμφωνία. Έτσι. Μέχρι πρότινος τον είδαμε και τόσο ως βουλευτή όσο και ως υποψήφιος στη τοπική αυτοδιοίκηση για την περιφέρεια. Είχε ένα προφίλ κεντροδεξιό. Τώρα βλέπουμε έχει πάει στ' άκρα, στον εθνικισμό, στην ακροδεξιά. Απλώς το παρατηρώ. Λοιπόν, πάμε αφήνοντας το Σκοπιανό, για το οποίο θα μιλάμε προφανώς πολλές μέρες ακόμη, ίσως και περισσότερο, όπως δείχνουν τα πράγματα. Πάμε στον δρόμο που έζησαν δεκάδες γονείς στην Πάτρα, που αναγκάστηκαν να διακομίσουν τα παιδιά τους στο Καραμανδάνιο εξαιτίας παγωτού γνωστής εταιρείας που είχαν καταναλώσει. Θα δούμε τι τους προκάλεσε. Έχουμε και απάντηση από την εταιρεία. Οι κατάμαυρες κενώσεις παιδιών που είχαν καταναλώσει συγκεκριμένο παγωτό εταιρείας γαλακτοκομικών, το οποίο περιέχει ενεργό άνθρακα, τρομοκράτησε αρκετούς γονείς το τελευταίο διάστημα. Και αυτό γιατί. Προφανώς, οι γονείς δεν συνδύασαν την κατανάλωση του εν λόγω παγωτού με τις μελανές κενώσεις. Άρων-άρων κατέφθασαν στα παιδιατρικά νοσοκομεία, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις παιδιών που νοσηλεύθηκαν, προκειμένου να γίνει ενδελεχής και κοστοβόρος εργαστηριακός έλεγχος. Σε άλλες περιπτώσεις, παρά το λεπτομερές ιστορικό που πήραν οι γιατροί, οι γονείς δεν ανέφεραν κάτι για τη βρώση του συγκεκριμένου παγωτού, με αποτέλεσμα τα παιδιά να γλιτώσουν παρατρίχα την άρκωση και τη γαστροσκόπηση. Αντίστοιχο περιστατικό μεταφέρθηκε από τους γονείς στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων. Οι γιατροί, μετά τα περιστατικά αυτά, ζητούν ενημέρωση από τους γονείς των παιδιών που μεταφέρονται με αυτό το σύμπτωμα στα νοσοκομεία για τα τρόφιμα που έχουν καταναλωθεί και εφιστούν προσοχή, μιας και οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έξω από το περιτύλιγμα δεν αναγράφεται η πιθανή αυτή εκδήλωση, παρά μόνο στο ίντερνετ. Λοιπόν, η Πικρή είναι η γνωστή εταιρεία, έτσι, η οποία έβγαλε και ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει, Γιώργο, ότι τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις στην κατασκευή των παγωτών και την επεξεργασία στην παραγωγή των παγωτών. Και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την υγεία και των καταναλωτών. Και ότι το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνεται αυτή η ουσία που προκαλεί αυτές τις μελανές κενώσεις στα παγωτά αναφέρεται κανονικά στα ψυγεία της εταιρείας. Άρα της ουσίας υποστηρίζει η εταιρεία ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ότι δημιουργήθηκε πανικός χωρίς λόγο. Αυτό υποστηρίζει η εταιρεία. Πάντως, το χωρίς λόγο είναι μια κουβέντα. Αυτό λέω ότι υποστηρίζει, ναι, όχι. Είναι μια κουβέντα. Όταν έχεις παιδιά και παρατηρείς. Λογικό είναι, οι γονείς ανησύχησαν. Οι άνθρωποι λογικά ανησύχησαν. Πάντως, φαίνεται και με βάση τα όσα λένε οι γιατροί ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας σε σχέση με την υγεία των παιδιών που καταναλώνουν αυτά τα παγωτά. Σύμφωνοι, αλλά δικαίως όπως το πες, Γιώργο, πλοία ανησύχησαν. Προφανώς. Διότι αποσύρονται από τα ράφια των σούπερ μάρκετ πάρα πολλά προϊόντα σε εβδομαδία βάση. Mm. Χαλασμένα, με λάθος συστατικά. Πού να μαντέψει ο γονιός όταν είδε αυτό το σύμπτωμα. Άρα να είμαστε υποψιασμένοι και γενικά σε προϊόντα πολυεθνικών που, εν πάση περιπτώσει, κάποια εξ αυτών είναι κενό νέοι.
Λοιπόν, πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα μένοντας στο Καραμανδάνιο, στο μικρό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο από επίθεση σκύλων. Έγινε το περιστατικό στην περιοχή του Αιτωλικού. Το παιδί έχει διακομιστεί και νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών. Δεν έπαιζα. Τι έκανε? Πέρασε. Α, πέρναγες από εκεί. Ναι. Που σου ρίξαν το σιλάχ. Ήρθαν μπροστά το τιμόνι. Βάρδωσε την αχτίνα, γύρισε το τιμόνι και έπεσα. Και μου δώσετε ακόμα στο πρόσωπο? Ναι, εδώ. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε ο πατέρας του μικρού που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών της Πάτρας μετά από επίθεση σκύλων. Ο πατέρας του κατέθεσε εκεί αγωγή, ζητώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη μετά τα όσα συνέβησαν στο γιο του. Ο μικρός που βλέπετε δέχτηκε δαγκώματα από αγέλη σκύλων κοντά στο Αιτωλικό Αιτωλοκαρνανίας. Κοιμήξανε 10 σκυλιά πάνω στο παιδί, το πετάξανε κάτω και το σαγατέψανε, το πρόσωπο. Το πρόσωπό του είναι γεμάτο πληγές. Πληγές έχει και στην πλάτη. Νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο. Θύμα της επίθεσης και ο πατέρας που επιχείρησε να προστατεύσει το γιο του. Τα ίδια σκυλιά επιτέθηκαν και σε ένα άλλο κορίτσι, ίδιας περίπου ηλικίας, στην ίδια περιοχή. Και αυτό νοσηλεύεται στο νοσοκομείο στην Αθήνα με πληγές στο σώμα του. Το τελευταίο αντίο είπαν χθες δεκάδες, εκατοντάδες μάλλον πατρινοί, στον γνωστό και πολύ αγαπητό συνδικαλιστή Ηλία Παυλίδη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μόλις τα 57 του χρόνια. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς, συνάδελφοι, έμποροι, καθώς και αρκετοί εκπρόσωποι φορέων και αρχών της Πάτρας, στον συνδικαλιστή και έμπορο Ηλία Παυλίδη. Σήμερα η μέρα είναι δύσκολη. Αποχαιρετάμε βασικά ένα αδελφό, ένα φίλο. Ο Ηλίας Παυλίδης ήταν ένας άνθρωπος μάχημος μέχρι την τελευταία ώρα. Άφησε το στίγμα του για την τέλειά του, για την τιμιότητά του και για τα γνήσια, το γνήσιο της ψυχής του. Κλείπουν και σπανίζουν οι συνδικαλιστές του ύφους και του είδους του Ηλία Παυλίδη. Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πολοποννήσου, ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών, η ΕΣΕ, όλοι είμαστε δίπλα του και να πούμε ότι το θυμόμαστε, ότι έχει αφήσει σφραγίδα του και ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Η σωρός του έκανε στάση στον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας. Ο πρόεδρος Γιώργος Ρόρος, εμφανώς συγκινημένος, κατέθεσε λίγα λουλούδια στον συνδικαλιστή που έγραψε ιστορία στον Εμπορικό Σύλλογο. Τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου συνόδευσαν πεζή την πομπή μέχρι την Ευαγγελίστρια για την εκρόσιμη ακολουθία. Ο Ιερός Ναός ήταν κατάμεστος από εμπόρους και συνδικαλιστές, βουλευτές, εκπροσώπους της περιφέρειας αλλά και της Δημοτικής Αρχής και των Δημοτικών Παρατάξεων, καθώς και φίλων του αγαπημένου εμπόρου. Όλοι μας πάθαμε ένα σοκ με αυτό το απρόσμενο που συνέβη στον αγαπημένο μας φίλο τον Ηλία τον Παυλίδη, τον αγαπητό πρόεδρο και τον άνθρωπο ο οποίος πάντα πίστευε και πίστευε στο εμπόριο και πάντα θα το πιστεύει, πιστεύω και εκεί που θα βρίσκεται. Ένας ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του για το εμπόριο, την οικογένειά του το εμπόριο και όλους εμάς οι οποίοι πραγματικά αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε συνέχεια για το κάτι καλύτερο. Δεν έχω πολλά να πω για έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά πέρασε και άφησε το στίγμα του. Δύο λόγια δεν φτάνουν γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο που το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν η απίστευτη ενεργητικότητα και η αγάπη του για την πόλη. Νομίζω ότι η πόλη τούτη πρέπει να τον θυμάται, διότι έχουν λιγοστέψει εκείνοι που αγαπάνε την πόλη και θα είναι από αύριο η πόλη φτωχότερη. Μετά την κηδεία, η σωρός του πέρασε για τελευταία φορά έξω από τα καταστήματά του που διατηρούσε στο κέντρο της πόλης και η ταφή του έγινε στο δεύτερο κημητήριο Πάτρας στην περιοχή Λεύκα. Πάμε στις παλαινές εξετάσεις τώρα. Η ιστορία, φυσική και πληροφορική ήταν τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι, οι οποίοι στη μεγάλη πλειοψηφία χαρακτήρισαν τα θέματα βατά. Με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της πληροφορικής συνεχίστηκαν σήμερα οι εξετάσεις των πανελλαδικών.
Οι υποψήφοι που διαγωνίστηκαν στην ιστορία έβγαιναν από την αίθουσα ήρεμοι και ανακουφισμένοι για τα θέματα. Όχι, βατά ήταν τα θέματα. Στην πηγή και στις δύο πηγές για την ακρίβεια υπήρχαν κάποιες δυσκολίες που μπορούσαν να μπερδέψουν τον μαθητή. Αλλά από εκεί και πέρα και η πρώτη ομάδα ήταν εύκολη. Θεωρία, καθαρά θέμα διαβάσματος. Ναι, πιστεύω. Ήμασταν προετοιμασμένοι όλη τη χρονιά. Ναι, πάρα πολύ καλά, διάβαζα όλη τη χρονιά. Τώρα δεν ξέρω, θα δείξει το τέλος. Όσοι πάλι εξετάστηκαν στη φυσική, χαρακτήρισαν τα θέματα αρκετά δύσκολα και ήταν μάλλον απογοητευμένοι. Παρότι είχαν εξαντλήσει όλη την ώρα που τους δόθηκε, δεν τα πήγαν τόσο καλά. Καλά, μια χαρά. Σε ποιο μάθημα? Φυσική, φυσική. Τα θέματα δύσκολα, αναμενόμενα? Καλούτσικα, δεν ήταν αναμενόμενα, αλλά καλούτσικα. Ποιος? Φυσική. Δύσκολα τα θέματα? Αρκετά. Όλα τα θέματα ήταν δύσκολα? Τα περισσότερα. Μέτριας δυσκολίας τα θέματα στην πληροφορική. Πληροφορική. Πώς ήταν τα θέματα? Εγώ γενικά δυσκολεύομαι στην πληροφορική, οπότε δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω. Πιστεύω καλά ήταν, βατά. Οι υποψήφοι συνεχίζουν τον αγώνα των πανελλαδικών εξετάσεων για να επιτύχουν στη σχολή που επιθυμούν, αψηφώντας το άγχος και την κούραση. Λοιπόν, θα αλλάξουμε τώρα, όπως θα δείτε, κλίμα. Θα προετοιμαστούμε για τις δράσεις τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει και θα εξελίξει το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, ο Δήμος Πατρών, η Δημοτική Αρχή, πρωτοβουλίες ενάντια στην ανεργία. Ξεκινούν την Παρασκευή. Πάμε να δούμε τον Δήμαρχο Πατρέων, τον κύριο Κώστα Πελετίδη, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο για να καταλάβουμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες και να πάμε και στην κριτική που έχετε δεχθεί για τον τρόπο με τον οποίο έχετε αποφασίσει να δώσετε και ένα συμβολισμό σε αυτόν τον αγώνα. Πάμε να δούμε όμως τι θα γίνει καταρχήν. Καταρχήν και σηκωνόμαστε όλοι και δίνουμε απάντηση σε όλα όσα ζει ένα λαϊκό σπίτι. Από το γεγονός ότι έχουμε 34.000 ανέργους στην πόλη μας, από το γεγονός ότι τα παιδιά μας δεν έχουν δουλειά, επομένως το πρωί που ξυπνάνε δεν έχουν προορισμό, ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους, ότι μέσα στα σπίτια υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Αυτό έχει συνέπειες στη φτώχεια. Αυτό πάλι στη συνέχεια έχει και τα ρεύματα να απειλούνται, να κλείσουν, ίσως και σε πολλούς έχουν γίνει διακοπές από τη ΔΕΗ. Mm-hmm. Ταυτόχρονα μιλούμε για εργασία με δικαιώματα, που σημαίνει, ας πούμε, ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί σήμερα το 35% των εργαζομένων δουλεύει με τετράωρο ή με σχέσεις ελαστικές και με αμοιβές, οι οποίες φτάνουν στα 380-400 ευρώ το μήνα, και αυτά δεν είναι χρήματα με τα οποία μπορεί να ζήσεις. Πρέπει να σηκώσουμε το ανάστημά μας για το ζήτημα των πληστηριασμών. Σε λίγο μπαίνουν στη ζωή, γιατί δόθηκαν και εντολές και στην εφορία και στους δήμους και γενικότερα στον ευρύτερο δημόσιο, όπου υπάρχουν χρέη, να κινούνται διαδικασίες για να εισπράττονται αναγκαστικά, αλλιώς υπάρχουν επιπτώσεις για τους εργαζόμενους αυτών των φορέων. Άρα έχουμε κριτικό μείγμα και εμείς λέμε ότι δεν μπορείς να μένεις σε τέτοιες συνθήκες με σταυρωμένα τα χέρια. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Να βγούμε και να δώσουμε το παρόν μας, να εναντιωθούμε σε αυτή την πολιτική που και τώρα συζητιέται το νομοσχέδιο. Το πολυνομοσχέδιο, ναι. Πολυνομοσχέδιο. Οι συνταξιούχοι θα χάσουν από τον έναρξη του χρόνου 1,3 του συντάξεως, δηλαδή μία σύνταξη και κάτι παραπάνω. Τουλάχιστον. Και στην συνέχεια έρχεται η σειρά για όλους τους εργαζόμενους τον επόμενο χρόνο. Καταργείται το αφορολόγητο, που σημαίνει ότι και αυτοί θα χάσουν ένα μισθό μέσα από αυτή τη διαδικασία. Άρα, κύριε Δημάρχη, αυτά τα δεδομένα είναι γνωστά. Τα ζει η κοινωνία κάθε μέρα. Απλώς εσείς έχετε πάρει αυτό το μήνυμα από την κοινωνία και προσπαθείτε να δώσετε κι εσείς το δικό σας αγώνα με τον τρόπο που έχετε επιλέξει να το κάνετε. Πάτρε δίνει τον αγώνα. Ναι. Την Παρασκευή τι γίνεται, πέστε μου? Μάλλον από την Παρασκευή, για να φτάσουμε την Κυριακή. Την Παρασκευή ξεκινούμε δύο διαδηλώσεις. Το ξεκινούμε μέσα στην πόλη μας για να φέρουμε και να γίνει γνωστό και στις γειτονιές μας. Η μία συγκέντρωση θα ξεκινήσει από τις εργατικές κατοικίες στην Ταραμπούρα. Ναι. Θα 7 η ώρα θα περάσουμε την Βίας, θα κατεβούμε Ανθίας, Άγιο Ένι Μπράτσικα, Αγία Τριάδα, Αγίας Τριάδος, και κατεβαίνουμε και μπαίνουμε στην πλατεία Γεωργίου. Mm-hmm. Η άλλη συγκέντρωση γίνεται στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Στην άλλη πλευρά. Στην άλλη πλευρά, όπου θα ξεκινήσει πάλι μια πορεία, η οποία θα ανέβει την Αγία Σοφία και θα πιάσουμε Κωνσταντινούπολη και να φτάσουμε επίσης
στην πλατεία Γεωργίου που θα συναντηθούν οι δύο διαδηλώσεις και λέμε ότι από αυτές τις δύο συγκεντρώσεις να μην λείψει κανείς. Δεν μπορεί να κάθεσαι και να παρατηρείς, δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα δώσει, θα μας πει ότι θα λύσει κανένα πρόβλημα αν δεν δείξουμε εμείς ότι καταλαβαίνουμε τι γίνεται και ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε αυτό το οποίο γίνεται κάθε μέρα και που από συνεχώς επιβαρύνει τη θέση του εργαζόμενου, των επαγγελματιών που καταστρέφονται, αγροτών που ξεκληρίζονται και από όλη την Πάτρα θα συσσωρεύσουν σε αυτές τις δύο πορείες από την αρχή του αλλά και στην πορεία. Καλούμε τον λαό μας όσο μπορεί και ένα μέτρο να μπορεί να κάνει να συμμετέχει και ας πάει μέχρι το σημείο που μπορεί να πάει. Δεν είναι... Δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα κάτω τα χέρια σας από το βιός του λαού είναι το κεντρικό σύνθημα, έτσι. Ναι. Τώρα, την Κυριακή κορυφώνεται η... Την Κυριακή... Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις, έτσι. Το βράδυ στις 8.30 ώρα συγκεντρωνόμαστε στο Νότιο Πάρκο και καλείται να συμμετέχει όλος ο πατραϊκός λαός να εκφράσει πάλι του την δυσαρέσκειά του, την αντίθεσή του, την θέλησή του να ανατρέψει αυτά τα πράγματα. Εδώ είναι η αφίσα έτσι που έχετε κυκλοφορήσει, ναι. Γιατί δεν μπορούμε να μένουμε παρατηρητές, όσο και να θες να μείνεις παρατηρητής, η ζωή σου χειροτερεύει. Άρα λοιπόν, εμείς θα πρέπει να βγούμε από τα σπίτια μας, λέμε πολλές φορές τι να κάνουμε, έχουμε καθίσει και στον καναπέ, από εμάς εξαρτάται. Εμείς λέμε ότι αυτοί που έχουν εργασία να πλώσουν το χέρι τους αυτούς που δεν έχουν, να πλαισιώσουμε όλοι μαζί ενωμένοι, να μην ξεψυρίζει ο ένας τον άλλο, να σταματήσει οι προκαταλήψεις, αυτοί που σπέρνουν τη διχόνοια μέσα στο λαό μας και στους εργαζόμενους ότι εσύ είναι και στον άλλο πολιτικό σχηματισμό, στον δεύτερο, στον τρίτο, να τους απομονώσουμε, να ενωθούμε, να ξεπεράσουμε αυτές τις διαχωριστικές προσπάθειες που θέλουν να κάνουν, διότι το Διέρη και Βασίλευ ευνοεί αυτούς που εκμεταλλεύονται τον αγώνα των εργαζομένων και τη ζωή τους. Κύριε Πελατίδη, και ενωμένοι να φτάσουμε σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση. Ναι, να ρωτήσω κάτι τώρα. Γιατί έχετε και μετά δεχθεί... θα έχει και μία λαϊκή συναυλία. Ναι, για στη συναυλία θέλω να πάω, γιατί καταφέρατε σε εισαγωγικά τη συναυλία του Μαργαρίτη να συζητάμε σχεδόν μόνο για τη συναυλία του Μαργαρίτη για αυτή τη. Είναι τα ζυζάνια που έχουμε στην πόλη μας. Δεν είναι ζυζάνια, ψάχνουν να βρουν κάτι το οποίο... Ρωτάνε λοιπόν κάποιοι, και κάποιοι αρθρογραφούν και κάποιοι το λένε, τι δουλειά έχει ο Μαργαρίτης με τον αγώνα του λαού για την ανεργία και τέλος πάντων αυτό το μήνυμα που θέλετε να δώσετε. Δεν είναι λογικό το ερώτημα. Σε κάθε έναν αγώνα που κάνουμε πάντοτε, όχι μόνο τώρα, και όταν πήγαμε στην Αθήνα, έγινε στο τέλος μια λαϊκή συναυλία. Και στην Αθήνα που καταλήξαμε στο Σύνταγμα, καταλήξαμε, έγινε πολιτική ομιλία, ακολούθησε λαϊκή συναυλία και αυτό γίνεται συνεχώς. Σε όλες τις κινητοποιήσεις που κάνουμε καταλήγουν σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Και ποιος είναι, και γι' αυτό το λόγο κάνουμε και με αυτή η εκδήλωση. Δεν σηματοδοτεί κάτι η συναυλία του Μαργαρίτη. Δεν θα μπορούσε να είναι ένας καλλιτέχνης που να είναι λίγο πιο ψαγμένος, ας πούμε. Γιατί να έχει τραγούδια πιο, πώς να πω, επαναστατικά τουλάχιστον. Η επανάσταση είναι το να θύσει το χέλιο στους εργαζόμενους. Έχουν βαρεθεί και να τους έχουν καταβληθεί από την κατάθλιψη που έχει περάσει σε όλα τα σπίτια. Αντί να κάνουμε εκδηλώσεις που γίνονται ούτως ή άλλως, αυτή η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια του φεστιβάλ της καλοκαιρινής εκδηλώσης, το Διεθνές Φεστιβάλ, και το οποίο αντί να έχεις μια εκδήλωση που θα πας να πληρώσεις εισιτήριο, αυτή η εκδήλωση είναι ελεύθερη. Ναι, είναι ελεύθερη είσοδος. Ναι. Ελεύθερη είσοδος, να πάει ο λαός μας, να καθίσουμε. Κάποιοι θα προσφέρουν και μια μπύρα, λίγο και φαγητό. Θα έχουμε και ένα σουβλάκι για όσους θα είναι από τις προσφορές που μαζεύουμε, για να μπορέσουμε να καθίσουμε, να χαμογελάσουμε, να πούμε δύο κουβέντες, να βρεθούμε με την παρέα μας, να βρούμε τον διπλανό μας, να πάρει κουράγιο άλλος που είναι άνεργος, ναι, και νομίζει. Και λένε ότι μόνο κάποιοι, κύριε Δημαρχέ, αυτό είναι πολύ όμορφο που λέτε. Να φάμε και το σουβλάκι, να πούμε και την πύρα τους. Τι αποτέλεσμα θα παράξει αυτό την επόμενη μέρα? Αυτό παράγει το δηλαδή αποτέλεσμα. Δηλαδή θα στείλει κανένα μήνυμα ηχηρό στην κυβέρνηση. Βεβαίως. Διότι επειδή τραγούδησε ο Μαργαρίτης και έγινε μια εκδήλωση. Αυτό είναι αυτό το οποίο αυτοί που το λένε. Το λέει αντιπολίτευση. Ναι, αλλά αυτοί που το λένε, λέω εγώ, είναι αυτοί που δεν θέλουν να γίνει τίποτα. Και δεν θα πάρουν και μέρος στην κινητοποίηση. Ούτε θα έρθουν εκεί πέρα. Δεν τους ενδιαφέρουν αυτά. Έχουν λυμμένα τα προβλήματα τους αυτοί. Ναι. Αυτό ο καημός τους είναι πώς θα είναι άλλοι στην κυβέρνηση και άλλοι πώς θα έρθουν στην κυβέρνηση. Ή είναι οι παρατρεχάμενοι, ή είναι αυτοί που στηρίζουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Γιατί ο καημός τους είναι πώς θα καθίσουν στη θέση του χαλίφη ή πώς θα διαχειρίζονται το σύστημα για να έχουν και το κάτι τί τους. Αυτό που αγωνιά θα είναι παρόν εκεί πέρα για άλλα πράγματα. Μην πάμε να φέρουμε, ας πούμε, αυτά επιχειρήματα τα οποία δεν πιάνουν τόπο.
Αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα ο λαός μας είναι να σηκώσει το ανάστημά του. Και δεν πρέπει να πηγαίνουμε να χιδαίζουμε ορισμένα ζητήματα τα οποία είναι μέσα στη ζωή. Άρα θα είμαστε παρόντες. Όσοι νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα γκρεμίσουν την ενότητα του λαού μας, είναι πολύ γελασμένοι, διότι ο λαός θα σηκώσει το ανάστημά του. Άρα εμείς λέμε όμως ότι να το σηκώσει, ναι, χθες. Λέτε ότι χωράει στην όλη ιστορία ο Μαργαρίτης. Μα φυσικό, δεν είναι κάτι παράτερο. Γιατί τι παράτερο έχει δηλαδή? Όπως σας καταγγέλουν και λένε οι αντιπολίτευση. Είπαμε, και κάποιοι άλλοι. Η αντιπολίτευση, γιατί, ναι, πήρε μέρος, ψήφισε ποτέ κάποια κινητοποίηση? Η αντιπολίτευση, αφού είναι αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα. Ναι, αλλά λένε, κύριε Πελατίδη μου, λένε. Ποιον, σε ποια συνειδητοποίηση με πέραν του Μαργαρίτη τώρα, γιατί για τον Μαργαρίτη απαντήσατε. Κατά τη δική σας εκτίμηση της Δημοτικής Αρχής, είναι κάτι που συνάδει με την περίσταση και το μήνυμα. Λένε όμως και το άλλο. Ότι τη μία περπατάτε προς την Αθήνα. Την άλλη κάνετε συναυλία με τον Μαργαρίτη και διάφορες δράσεις. Πάμε μέχρι στη γέφυρα Ρίου Αντιδίου. Μέχρι στη γέφυρα. Ναι. Όλα, αυτά. Δεν είμαστε κότες, καθόμαστε και αγωνιζόμαστε, γιατί έτσι, εντάξει, πρέπει να είναι. Όλα αυτά όμως οι κυβερνώντες και μετατρέπουν την κατάσταση σε αυτό. Ότι δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Πώς δηλαδή, ωραία, και να περπατήσουμε τώρα μαζί μέχρι την Πολακαρνανία. Θα αλλάξει κάτι στην ανεργία? Γιατί? Και να κάνουμε 5-10 εκδηλώσεις ακόμη στην Πάτρα. Θα αλλάξει κάτι για την? Γιατί άμα θα καθίσει στο σπίτι σου, θα αλλάξει τίποτα στη ζωή σου? Θα καθίσει, θα σε λυπηθεί κανείς? Κατάθλιψη έχει περάσει μέσα στα σπίτια. Είναι περηφάνεια το να βγαίνεις έξω και να σηκώνεις το ανάστημά σου. Είναι αξιοπρέπεια το να σηκώνεσαι και να λες ότι μέχρι εδώ δεν μου δίνεις και 400 ευρώ και σε προσκυνάω κιόλας. Πρέπει να σηκώσουμε τον κόσμο από και να έχεις το παιδί σου και να του κάνεις ψυχοθεραπεία, ναι, να του δίνεις ψυχοφάρμακα και να το έχεις μέσα στο σπίτι και να κάθεσαι εκεί πέρα και να το παρατηρείς. Δεν θα σηκωθείς να πεις, ας πούμε, ότι μέχρι εδώ και μη παρέκει, σταματήστε εδώ πέρα. Άλλοι να γεμίζουν τα σεντούκια τους και τα εκατομμύρια τους. Μέσα από τη διαδικασία αυτή του πολυνομοσχεδίου, 22 δισεκατομμύρια θα τους τσεπώσουν οι λεβέντες για να τα πάρουν. Αυτοί όμως που σας κάνουν κριτική λένε ότι είναι άλλη... αυτούς που κάνουν κριτική, λένε ότι είναι άλλη δουλειά η δική, λοιπόν, σας. Έχετε κλαιγεί για άλλο πράγμα? Όχι, έχουμε κλαιγεί για τη ζωή της πόλης μας. Αυτοί όταν ήσαν ούτε στην πόλη ασχολούντουσαν, ούτε με το λαό μας ασχολούνται. Το μόνο που έχουν, το τροπάρι που έχουν, είναι να υπάρχουν αυτές οι πολιτικές που εφαρμόζονται. Τι κάνουν απέναντι στη αυτή την πολιτική? Ποια είναι η στάση τους απέναντι στην κοπή της σύνταξης? Ναι. Ποια είναι η στάση τους απέναντι στην ανεργία? Ποια είναι η στάση τους απέναντι στη δουλειά που χρειάζεται σήμερα ένας νέος? Ναι. Πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση? Ναι. Έτσι, εξ ουρανού ήρθαν αυτά τα πράγματα. Δεν εφαρμόζονται πολιτικές. Τι πολιτική υποστηρίζουν? Με ποιον είναι όλοι αυτοί? Τι κυβερνητική πολιτική στηρίζουν? Μάλιστα. Λοιπόν, καλά, τι θα ψηφίσουν σήμερα, αφήστε τους αυτούς, για παράδειγμα, η κυβέρνηση στο πολυνομοσχέδιο? Και εσείς και εκείνοι θα κριθείτε σύντομα σχετικά. Φυσικά, αλλά εκείνο το οποίο είναι στις επόμενες εκλογές. Όλοι αυτά τα ζυζάνια που σπέρνουν την απογοήτευση και την ιτοπάθεια και οδηγούν το λαό μας στο περιθώριο, θα πρέπει να απομονωθούν, γιατί εμείς δεν προσδοκούμε κομματικά ωφέλη ή ουφίτσια. Ο λαός μας θα έρθουν οι εκλογές, όπως είπατε, και θα πάρει τις αποφάσεις του και θα δώσει στον καθένα ό,τι θέλει. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι μην ξεψυρίζετε τον κόσμο, μην το χωρίζουν, που προσπαθούν να χωρίσουν ότι εσείς είσαι Νέα Δημόκρατη, εσείς είσαι Πασό και εσείς είσαι Κουκουέ. Άρα δεν μην πάρεις μέρος, γιατί το Διέρη και Βασιλείο τους βολεύει όλους. Τσατίστηκες από τη Νέα, όχι, Δημοκρατία, ναι, πήγαινε στο Πασόκ. Ναι. Μετά το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία συνεργάζονται, γιατί αυτό ήταν εξ αρχής κοροϊδία. Ακολουθείτε όμως και εσείς μια πολιτική που είναι κομματικοποιημένη. Γιατί είναι κομματικοποιημένη? Δεν κομματικοποιημένο είναι, είναι το να έχει δουλειά. Κομματικοποιημένο όχι, είναι άλλο, να έχει δουλειά. Δεν μιλάω για τις πρωτοβουλίες αυτές. Αλλά για ποιο? Λέω ότι εσείς είστε μια δημοτική αρχή με πολιτικό χρώμα σαφές, το οποίο δεν το κρύβετε ποτέ. Μα αυτό, αυτό όμως εμείς δεν ξεχνάμε όμως κανέναν εργαζόμενο είστε και κανέναν συμπολίτη. Τέρμα. Έχουμε όμως μια τεράστια διαφορά. Εμείς δεν ρωτούμε πού ανήκεις για να σου λύσουμε το πρόβλημα. Δεν πήγαμε να διορίσουμε 54 τμηματάρχες και 12 διευθυντές ρωτώντας τους πού ανήκεις. Εμείς καθίσαμε και είπαμε, είσαι εργαζόμενος, πιάνουν τα χέρια σου, σε λεβέντης, προχώρα, δεν με νοιάζει που είσαι. Ενωμένοι όμως θα πάμε στον αγώνα. Δεν καθόμαστε εμείς, ας πούμε, στα προβλήματα της πόλης να πούμε ότι αυτή η γειτονιά μας ψηφίσαν, αυτοί δεν μας ψηφίσαν. Αυτά τα κάναν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλανε εκλογική πελατεία και δουλεύαν, λοιπόν, μια ζωή με τα ρουσφέτια. Κύριε Δημάρχε, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ήταν μια ζωντανή συζήτηση. Εγώ μετέφερα όλο το πλέγμα της κριτικής που δέχεται η Δημοκρατία. Βεβαίως, και κρινόμαστε. Και κρίνονται όλοι και εσείς και η αντιπολίτευση. Φαντάζομαι ότι και στις επόμενες εκλογές, εν όψη μάλλον των επόμενων εκλογών, αυτές οι εντάσεις θα αυξάνονται σιγά σιγά. Δεν είναι θέμα εντάσεων, είναι θέμα ζωής. Λοιπόν. Διότι οι επιλογές που πρέπει να κάνει ο λαός μας πλέον δεν είναι κάτι ουδέτερο, δεν είναι ότι ψηφίζω ή κάνω. Παίρνεις, συμμετέχεις και πρέπει να είσαι με τις επιλογές μας αυτές την επόμενη μέρα. Την πληρώνει το παιδί μας, την πληρώνουμε εμείς ήδη. Για να τους δω πού είναι αυτοί όλοι οι κύριοι, ας πούμε, που αγωνιούν, ας πούμε, για την πόλη μας όταν κόβονται τα ρεύματα.
Τους είδατε πουθενά να ανησυχούν, κάναν καμιά διαμαρτυρία, σηκωθήκαν να πούνε, ας πούμε, πού πάνε τα πράγματα. Τη Δευτέρα έχουν συνεδρίαση ο κύριος Σταθάκης με την κυβέρνησή του για τα ενεργειακά αποθέματα. Τη στιγμή που κόβουν, στερούν από το λαό μας, ας πούμε, την πρόσβασή του. Θα πάνε να δώσουν εξετάσεις στα παιδιά και δεν έχουν ρεύμα. Είναι πολλά τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Εσείς καλείτε τον κόσμο την Παρασκευή στην πλατεία Γεωργίου. Και την Κυριακή. Καλούμε την Παρασκευή. Στο λαϊκό κλέτη με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Να είναι στι εργατικές κατοικίες στα Ραμπούρα, να μην λείψει κανένας, να ξεπεράσει όλους αυτούς που βάζουν εμπόδια και προσπαθούν να διαιρέσουν τον πατραϊκό λαό ενωμένος. Ο αγώνας γίνεται για τα δικαιώματά του και δεν γίνεται ούτε για τον Πελετίδη, ούτε για το κόμμα του, ούτε για κανέναν. Όλα αυτά τα φερέφωνα που προσπαθούν να διαλύσουν είναι αυτοί που εξυπηρετούν συμφέροντα. Εμείς λέμε ότι θα είναι εκεί πέρα, στο γήπεδο της Παναχαϊκής μπροστά, να προχωρήσουμε, να δημιουργήσουμε ενωμένοι, ο καθένας μας πολιτικά όπου και να νίκει να βρεθεί εκεί πέρα, δεν μας χωρίζει τίποτα. Αυτοί εκμεταλλεύονται την διχόνοια που χρόνια προσπαθούν να σπείρουν για να μην υπάρχει συμμετοχή, διότι η συμμετοχή ανατρέπει τα πράγματα. Καλή επιτυχία σας εύχομαι κύριε Πελετίδη, σε εκδηλώσεις, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στο δελτίο μας. Επιστροφή στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο αίσθημα της απεσιοδοξίας που φαίνεται ότι έχει καταλάβει τους περισσότερους από τους Έλληνες. Αποτυπώνεται και σε πρόσφατη έρευνα, σύμφωνα με την οποία 7 στους 10 Έλληνες βλέπουν και φέτος ύφεση, ενώ το 75%, 3 στους 4, αμφιβάλλουν πως η Ελλάδα θα καταφέρει να βγει από την οικονομική κρίση μέσα στον επόμενο χρόνο, μέσα στους επόμενους 12 μήνες. 7 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι η χώρα βρίσκεται σε οικονομική ύφεση με πτωτική τάση σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης χρονιάς, σύμφωνα με έρευνα της Nielsen. Επιπλέον, το 75% των ερωτώμενων αμφιβάλλουν ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να βγει από την οικονομική κρίση μέσα στον επόμενο χρόνο. Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταλαμβάνει την πρώτη θέση αναφορικά με την εργασιακή ανασφάλεια, ενώ ακολουθούν οι ανησυχίες για την οικονομία και τα χρέη του νοικοκυριού. Πολύ δύσκολο, παιδιά. Αν παίρνεις κάποιο μισθό, εντάξει κάπως, αλλά για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν δουλειά, πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Ελπίζουμε να έρθουν καλύτερες μέρες, αλλά... Όταν ξεκινήσουμε, γιατί κοιμόμαστε, θα το καταλάβουμε τι θα κάνουμε. Υπάρχουν παιδιά, είναι αποκαταστημένα όλα, έχουν τη δουλειά τους. Και εγώ είμαι συνταξιούχος, έχω τη συνταξία μου, τώρα μου την κόψανε. Από εκεί και πέρα υπάρχει το πρόβλημα. Μέχρι τώρα τη βγάζω. 7 στους 10 Έλληνες προσπαθούν σε σταθερή βάση να περικόψουν τα έξοδα του νοικοκυριού. Ειδικότερα οι τρεις κύριες ενέργειες των Ελλήνων για περικοπή των εξόδων συνεχίζουν να εντοπίζονται στη μείωση των δαπανών μέσω της αγοράς φθηνότερων ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων, των περικοπών στα έξοδα για διασκέδαση εκτός σπιτιού και στα έξοδα για ρουχισμό. Οι ανησυχίες εξακολουθούν να υπάρχουν σταθερά ανάμεσα στους Έλληνες καταναλωτές από το 2013 και κάποιοι, έστω και λιγοστοί, ζουν με την ελπίδα πως ίσως κάτι αλλάξει. Πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Για τις επιφυλακή φαίνεται να βρίσκονται οι αστυνομικοί και στην τοπική αστυνομία στην Πάτρα μετά τα επεισόδια που είχαμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με αφορμή την υπόθεση Κουφοντίνα και το αίτημά του να πάρει άδεια από τη φυλακή. Φαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις στο πρώην παράτημα του Πανεπιστημίου στην Οδό Κορίνθου προβληματίζουν τους αστυνομικούς. Σε επιφυλακή βρίσκεται η ελληνική αστυνομία στην Πάτρα μετά τα επεισόδια με Ρουβίκονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με αφορμή την απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα με σύνθημα «Να τελειώνουμε με τις δίκες με κατασκευασμένα κατηγορητήρια. Λευτεριά σε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους». Την ανησυχία εντείνει ακόμη περισσότερο η συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Δημήτρη Κουφοντίνα που έγινε στο παράρτημα της Οδού Κορίνθου στην Πάτρα από αναρχικές ομάδες και η συνέλευση που ακολούθησε. Σε ανακοίνωσή του ο Ρουβίκονας αναφέρει σχετικά με το θέμα. Το θέμα τους είναι αν τα χέρια που αντιστέκονται και επιτίθεται στη τάξη τους γίνουν από λίγες χιλιάδες εκατομμύρια. Αυτός είναι ο τρόμος τους, όχι ο Ρουβίκονας και οι άλλοι αναρχικοί. Πάνω από το 90% τώρα ακούστε ανατριχιαστικά στοιχεία. Πάνω από το 90% των περιστατικών κακοποίησης παιδιών μένουν ατιμόρυτα στην Ελλάδα. Το θέμα έχει την αξία του γιατί το τελευταίο διάστημα είχαμε συνεχή περιστατικά που απασχόλησαν τον Πανελλήνιο. Ανατριχιαστικά και εξοργιστικά είναι τα στοιχεία που παρέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας σχετικά με τα περιστατικά κακοποίησης παιδιών, όπου σημείωσε μόνο το 1/10 όλων αυτών καταλήγουν τελικά σε ιατροδικαστική εξέταση και αποκαλύπτονται πλήρως.
Τα παιδιά να γίνονται μπαλάκια μεταξύ κλινικών και δομών μέχρι να φτάσουν στον ιατροδικαστή. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που περιστατικά χάνονται στην πορεία, καθώς τελικά δεν υπάρχει ολοκληρωμένη ιατροδικαστική διερεύνηση, σημειώνει ο κ. Γρηγόρης Λέων. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, ο κ. Λέων, κάνει λόγο για απαράδεκτες ελλείψεις στη διερεύνηση της παιδικής κακοποίησης και αναφέρει ότι σύμφωνα με την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, το 2016 υπήρξαν συνολικά 717 καταγγελίες σοβαρών περιστατικών κακοποίησης παιδιών. Οι καταγγελίες μάλιστα αφορούσαν στο σύνολό τους 1413 παιδιά. Ωστόσο, σε ιατροδικαστικές δομές εκτιμάται ότι κατέληξε λιγότερο από το 10% των συγκεκριμένων καταγγελιών. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super B. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Καλό σας βράδυ.